Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τρίτου Γέλανο Λιωσίων χαιρετίζει τη σημερινή πρωτοβουλία των σωματείων και των φορέων των Δήμων Μενιδίου και Φιλής. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά τους για όλα αυτά τα σοβαρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ζούμε σε μια περιοχή υποβαθμισμένη, δίπλα στη Χωματερή, με την εγκληματικότητα στα ύψη και υποβαθμισμένες ζωές υγείας, αθλητισμού, πολιτισμού και τραγικές ελλείψεις στα σχολεία μας. Η Χωματερή βρίσκεται μια ανάσα από τα σπίτια μας, μολύνει το περιβάλλον και καταστρέφει την υγεία μας για πάνω από 50 χρόνια. Είναι επιτακτική ανάγκη να κλείσει τώρα η Χωματερή. Γι' αυτό και συμμετέχουμε στις πρωτοβουλίες που παίρνει το εργατικό λαϊκό κίνημα των περιοχών μας. Ως γονείς, δεν ανεχόμαστε πλέον να αναπνέουμε εμείς και τα παιδιά μας τον καρκίνο της. Σε αυτό το περιβάλλον, τα παιδιά μας παλεύουν να μορφωθούν, αντιμετωπίζοντας μεγάλες ελλείψεις, τόσο σε κτηριακές όσο και σε μορφωτικές υποδομές. Αυτή την περίοδο συζητιούνται επίσης οι νέες αλλαγές στο νέο λύκειο, που βάζουν περισσότερους φραγμούς στην εισαγωγή των παιδιών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές εξαντλούνται ακόμα περισσότερο στο ήδη εξαντλητικό αγώνα σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο και οι γονείς αντιμετωπίζουν ακόμα πιο δυσκολότερα τις οικονομικές απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Τρίμουν τα χέρια τους οι μεγαλοφροντιστηριάρχες, καθώς όπως οι ίδιοι έχουν πει, θα κάνουν χρυσές δουλειές. Το γονεϊκό κίνημα είναι και θα είναι δίπλα στους μαθητές και θα αγωνιστεί ώστε να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Να πούμε δύο λόγια τώρα για το δικό μας σχολείο. Το Τρίτο Γέλανο Λιωσίων αποτελεί παράδειγμα των τραγικών κτηριακών υποδομών που έχει. Στεγάζεται από την ίδρυσή του σε ένα κτίριο του 1974 ενοικιαζόμενο, που δεν προβλεπόταν ποτέ για σχολείο. Λόγω της παλαιότητάς του, το κτίριο παρουσιάζει προβλήματα στις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, στα παράθυρα που στάζουν και βάζουν νερά, στα κάγκελα και στη σκάλα που είναι εντελώς ασυντήρητα. Αυτά δεν είναι μόνο δικά μας λόγια. Είναι και τα λόγια του διευθυντή μας που έχει στείλει υπομνήματα συνεχώς στο Δήμο και κανείς βέβαια δεν τον ακούει. Οι τουαλέτες δεν επαρκούν και στον 21ο αιώνα στο σχολείο μας χρησιμοποιούν κοινές τουαλέτες άντρες και γυναίκες. Η αυλή του σχολείου πλημμυρίζει σε κάθε δυνατή βροχή και τα παιδιά για να αποχωρήσουν ανεβαίνουν πάνω σε καρέκλες. Επίσης, στο προάβλιο χώρο λειτουργούν 5 αίθουσες κοντέινερ από τις συνολικά 13 που έχει το σχολείο. Αυτό σημαίνει και ότι το κτίριο δεν επαρκεί από μόνο του για τη στέγαση των τάξεων. Θέλουμε να επισημάνουμε εδώ ότι το πρόβλημα δεν έγινε μόνο στην παλαιότητα του κτιρίου, αλλά και στη μη συντήρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πράγμα που κάνει την κατάσταση ακόμα τραγικότερη. Πρόσφατα σημειώθηκε πτώση μονάδας κλιματιστικού από τον αέρα, καθώς και κομματιού της μόνωσης από ένα από τα κοντέινερ, το οποίο θα μπορούσε να έχει τραγικά αποτελέσματα. Οι γονείς του Τρίτου ΓΕΛ είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε μέσα από το σύλλογό μας και να κερδίσουμε το χτίσιμο νέου κτιρίου, έτσι ώστε να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες των παιδιών. Στον αγώνα αυτό ζητάμε τη συμπαράσταση όλου του γονεϊκού κινήματος, των σωματείων και των φορέων της περιοχής μας. Κλείνοντας από, ένα σύνθημα λέει: όλα μπορούμε να τους τα χαρίσουμε εκτός από τα όνειρα των παιδιών μας. Εμείς λέμε όχι, δεν τους χαρίζουμε τίποτα, ούτε όμως και τα όνειρα των παιδιών μας.